Λοιπόν, μου ζητήσατε βιντεάκι έτσι καθαρισμού σπιτιών, λέω. Ναι, καθαρίστε, ρε παιδιά, εδώ. Λοιπόν, πώς καθαρίζω το σπίτι μου, τέλος πάντων. Έτσι πιο εντατικά. Οπότε, σήμερα που θα βγάλω τα χαλιά και έχω φτιάξει και τις ντουλάπες χθες, είπα να σας τα δείξω. Δεν μπορούσα να τραβήξω vlog εκείνη τη μέρα που έκανα τις ντουλάπες, γιατί η μικρή ήθελε το κινητό και ήμουνα μόνη και δεν μπορούσα να κάνω τις ντουλάπες χαλαρά, αν δεν τις έδινα το κινητό. Παρ' όλα αυτά τις έκανα εγώ. Θα σας τις δείξω. Πάμε μαζί μου να κάνουμε πρώτα την κουζίνα. Θέλω να καθαρίσω τον απορροφητήρα και όλα αυτά και να βάλω και το χαλί στο σαλόνι, να κάνω κάποιες ντουλίτσες και στο τέλος θα σας δείξω και τις ντουλάπες. Πάμε! Λοιπόν, και τώρα είμαι στην κουζίνα και έβγαλα τον απορροφητήρα γιατί πραγματικά είναι χάλια. Να σας δείξω λοιπόν. Τι εννοώ χάλια. Εννοώ αυτό. Και θα το αφήσω λίγο με το καθαριστικό. Θα αφήσω λίγο τον απορροφητήρα και από κάτω τα ντουλάπια. Και τι είναι χάλια, όπως καταλαβαίνετε. Θα σας πάρω μαζί μου για να δείτε πώς θα το κάνω. Να στεγνώσει εννοώ. Έχω πιάσει σειρά με το φούρνο. Θα κάνω το φούρνο και ύστερα θα κάνω όλα αυτά που σας έλεγα από εδώ κάτω. Από αυτή τη μεριά φαίνεται πιο πολύ βέβαια, γιατί τα νύχια μου είναι μέσα πουνάδα. Θέλω να το καθαρίσω όλο αυτό εδώ τελείως, γιατί σίγουρα θα έχει λείπει. Αρχικά πώς έχει γίνει η κουζίνα. Όπα. Είναι σε αυτό το σημείο. Είναι καθαρή. Καθάρισα τα πάντα και ψυγείο και όλα αυτά εδώ τέλος πάντων που σας έδειξα και προηγουμένως και μέσα από την κουζίνα. Τείχους τα πάντα όλα και τώρα είμαι σε φάση όπου θα ξεσκονίσω. Περνάω όλες τις επιφάνειες με άζαξ γιατί νιώθω ότι μου βγάζει μια καθαριότητα, μια φρεσκάδα. Και επίσης δεν φαίνεται ότι το έχω περάσει με κάτι, ρε παιδί μου, ξέρετε, αυτά τα νερά που αφήνει στο τέλος, το άζαξ δεν το αφήνει. Οπότε περνάω όλη τις επιφάνειες του σπιτιού με άζαξ και αφού τελειώσω, έχω ανοίξει και το παράθυρο γιατί μυρίζει φουλ χλωρίνη εδώ μέσα και μόλις τελειώσω το ξεσκόνισμα θα πάω στην τουαλέτα να βάλω πρώτον το πλυντήριό μου και δεύτερον πώς λέγεται ρε παιδιά, να βάλω και να καθαρίσω τώρα την τουαλέτα έτσι τα πολλά τα πάνω μάλλον γιατί επί το πλήστον είναι καθαρή. Αυτά και μετά θα βάλω το χαλί.
εννοείται πως έκλεισε το κινητό μου. Εγώ όμως αυτή την ώρα που φόρτιζε το κινητό μου, δεν μπορούσα να αφήσω τις δουλειές στη μέση προφανώς. Και έβγαλα όλο τον καναπέ και καθάρισα μέσα, ρε παιδί μου, στα μαξιλάρια. Εννοείται βάλα και σκούπα σε όλο το σπίτι, έδωσα στις μικρές να φάνε τυράκι κομμένο σε φετούλα και μου το έκαναν, δεν θέλω να σας εξηγήσω. Και καθάρισα και την τουαλέτα. Τώρα όμως πάω να βάλω πλυντήριο και να βάλουμε μαζί το χαλί. Έχω βάλει το χαλί, είπα φέτος να βάλω αυτό. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω στο τέλος χρονιάς, εννοείται, γιατί κλασικά βαριέμαι. Οπότε φέτος θα έχουμε αυτό εδώ το χαλί, ταιριάζει πολύ στο χώρο, πιστεύω. Έχει τα κροσάκια εδώ, βέβαια αυτό πρέπει να κάτσει πιο καλά, εννοείται. Τα βλέπετε τα κροσάκια, δεν πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι προς αυτή τη φορά. Πείτε μου αν ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε για να κάτσουν καλά. Από αυτή τη μεριά έχω βάλει αυτό το φωτιστικό για να κάτσει η γωνία εκείνη. Δεν θα μείνει έτσι, εννοείται. Και αυτά. Έτοιμο το χαλάκι, καθαρό καθαρό. Και τώρα, τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι να βάλω τα χαλιά στο υπνοδωμάτιο, αλλά δεν ξέρω ακόμα. Λογικά θα τα βάλω, απλά δεν ξέρω. Κάνει. Τώρα να τα βάλω. Είναι πολύ νωρίς. Θα κάτσουν καλά, γιατί τα έχω γυρίσει, ρε παιδί μου, σε ρολό, οπότε κάπως πρέπει να τα στηρίξω για να κάτσουν ευθεία. Τέλος πάντων, θα δω χαλάκι στο δωμάτιο. Τα χαλάκια, μάλλον, στο δωμάτιο. Τα τίναξα λιγάκι. Τι άλλο έκανα. Και όπως βλέπετε, κάθονται καλά εδώ, στα τελειώματα του χαλιού, τέλος πάντων. Βέβαια, δεν σφουγγάρισα το σαλόνι και το δωμάτιο των κοριτσιών. Παρ' όλα αυτά, πάμε να δούμε τις ντουλάπες. Ξεκινάμε με του Δημήτρη. Έχει μπροστά τα κοντομάνικα και πίσω όλα τα φούτερ. Καθίστε να σας τα δείχνω κιόλας. Εδώ είναι κάποια πουκάμισα και εδώ είναι ζακέτες, εδώ είναι φούτερ, κοντομάνικα, μπλουζάκια, ζώνες και τέτοια και καπέλα. Κάτω κρεμάστρες και πιο κάτω έχουμε έτσι τζάκετς, μπουφάν, μικρά, κοντά και τέτοια πράγματα γενικά. Και ο Δημήτρης γενικά δεν τα έχει όλα εδώ. Κάποια πλένονται, κάποια από τα ρούχα του πλένονται και κάποια άλλα τα έχει μαζί του στην Αθήνα. Και από αυτή τη μεριά δεν έχω αλλάξει κάτι. Είναι τα πανωφόρια μας και τα μακριά μπουφάν μας. Και από εδώ οι κουβερτούλες πάνω, πλημμένες, καθαρές, σας τις έχω ξαναδείξει νομίζω. Εδώ κάτω το πάπλωμα και τα μαξιλάρια. Εδώ φόρμες. Δεν είναι μόνο αυτές προφανώς, αλλά τώρα αυτές έχω εδώ να σας δείξω. Και εδώ είναι τζιν και παντελόνια και μπροστά είναι βερμούδες λέω, σορτσάκια κοντά, αυτά από εδώ. Τώρα, οι πιζάμες είναι εδώ, δεν έχω βγάλει τις χειμωνιάτικες. Οι χειμωνιάτικες είναι σε αυτό εδώ το τετράγωνο, γιατί ακόμα φοράω καλοκαιρινές. Εδώ είναι μπουστάκια και τέτοια. Και εδώ έχω
τις πιζάμες ανακατηγορία. Αυτά και από εδώ. Μάτε να σας δείξω γρήγορα τις αλλαγές που έχουν γίνει. Λοιπόν, πρώτον, έχουμε βάλει αυτό εδώ σαν κάλυμα. Δεν το έχουν λερώσει όπως βλέπεις. Δεν πειράζει όμως. Θα αλλάξουν και τα μαξιλάρια σιγά σιγά και εννοείται χαλάκι. Και τώρα πάμε να σου δείξω τις ντουλάπες. Λοιπόν, η ντουλάπα είναι η εξής. Ένα λεπτάκι. Τώρα μωρό μου θα ακούσεις. Εδώ είναι όλα τα ρούχα μου. Εκεί είναι κρεμάστρα γιατί θα μπει η μπλουζάκι. Και να σου πω ότι εδώ έχω βάλει από εδώ μάλλον έτσι καλά και φούστες και τέτοια. Τα έχω ψιλοχωρήσει σε κατηγορίες, αλλά και πάλι βλέπω ότι δεν τα έχω κάνει τελείως καλά, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι είναι παιδιά, γιατί πάλι θα γίνουν ανάκατα. Αυτά εδώ είναι τα δικά μου. Και κάτω συνεχίζουμε με παντελονάκια της Ευελίνας, κοντομάνικα της Ευελίνας πάλι, πλένονται εννοείται, έχουμε κι άλλα. Φουτεράκια και μπουφάν και τζάκετς και φορέματα. Τώρα μωράκι μου, και κάτω είναι όσο έχει. Και τώρα πάμε στην άλλη μεριά. Κάτσε λίγο να πω λίγο ένα, δύο, τρία πραγματάκια. Εδώ είναι της Νεφέλης, όπου βάλαμε μπουφανάκια και τέτοια από εδώ και παλτό. Έλα. Και εδώ πουκαμισάκια, φουτεράκια με κουκούλες και διάφορες φουστίτσες που παίζουν. Και έχω βάλει και λίγες κρεμάστρες εδώ στην άκρη μαζί με την ομπρέλα της. Βέβαια έχουν πάρα πολλές κρεμάστρες, όπως και εμείς έχουμε πάρα πολλές κρεμάστρες, αλλά τα έχω βάλει πάνω στο πατάρι για να μην πιάνουν χώρο. Όπως σου έλεγα, εδώ είναι οι καλτσούλες, έχω βάλει και τις χειμερινές και αυτά. Μια φορμίτσα, γιατί δεν μπορεί να μπει κάπου αλλού. Τζινάκια. Αυτά είναι όλα της Νεφέλης, έτσι. Πέρα από τις κάλτσες που είναι και των δύο. Τζινάκια και παντελονάκια, κολανάκια, όπως λέγονται, φορμίτσες και μπλουζάκια και εκεί μπλουζάκια. Κατέβα κάτω. Εδώ τι γίνεται, όλα καλά? Ναι, μια χαρά. Εδώ πάλι, σε αυτό το συρταράκι, έχω όλα μου τα τζιν, τα οποία τα έχω βάλει κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν πιάνουν τόσο χώρο και τα βλέπω. Ξέρω ποια είναι, ποια. Από αυτή τη μεριά έχω βάλει τα κολάν μου, τα πώς λέγεται, δερμάτινα έτσι και πιο ιδιαίτερα παντελόνια. Έχω βάλει φόρμες, οπότε όλα είναι εδώ. Και σχετικά και αυτά κατά αυτόν τον τρόπο είναι για να χωράνε. Εδώ κάτω είναι οι πάνες, που ακόμα δεν την έχουμε κόψει την πάνα. Ευελπιστώ πως όταν κοπεί θα έχει κι άλλο χώρο. Και τώρα πάμε στις πιζάμες και τα εσόρουχα που είναι και των δύο πάλι. Εδώ έχουμε φανελάκια και καλοκαιρινά. Για τώρα τα κράτησα. Εδώ πάλι είναι, αυτά πρέπει να είναι της Ευελίνας και αυτά είναι της Νεφέλης. Αυτά είναι της Νεφέλης. Αυτά τα δύο είναι και των δύο. Και έχω βάλει τα παντελόνια, τις μπλούζες μάλλον μέσα στα παντελόνια ή τα παντελόνια μέσα στις μπλούζες, κάπως έτσι τέλος πάντων. Και εσόρουχα δίπλα. Εδώ οι πετσετούλες. Εδώ έχω βάλει τα παπούτσια της Ευελίνας. Κατέβα Ευελίνα να δείξουμε και από αυτή τη μεριά. Ναι. Μπράβο, πήγε. Από εδώ έχουμε βάλει όλα αυτά που σας έχω δείξει άπειρες φορές. Και τα τακτοποιημένα, όμορφα, να μην είναι από εδώ και από εκεί, γιατί είμαι λίγο ψυχαναγκαστική. Και εδώ τα καλλιτικά τους. Και εδώ κάτω είναι της Νεφέλης τα παπούτσια. Αυτά, αυτή ήταν η ντουλάπα μας. Και το βίντεο θα κλείσει κάπου εδώ. Τώρα ό,τι άλλο κάνω θα σας το δείξω εννοείται. Μην Ευελίνα. Θα σας το δείξω εννοείται. Οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια!